Συνελήφθησαν σε χωριό της Καβάλας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Χρυσούπολης της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας τρεις Έλληνες υπήκοοι ηλικίες 60, 63 και 66 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη διεξαγωγή εράνου και απάτες. Αναλυτικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις δράστες, διότι προσποιούμενοι μέλη μη κερδοσκοπικής οργάνωσης και με το πρόσχημα διεξαγωγής εράνου εξαπατούσαν πολίτες, αποσπώντας από αυτούς διάφορα χρηματικά ποσά. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι οι τρεις δράστες εξαπάτησαν 24 άτομα στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας και της Ξάνθης, αποσπώντας συνολικά από αυτά το χρηματικό ποσό των 204 ευρώ. Στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μπλοκ αποδείξεων, το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, διάφορα έγγραφα. Σημειώνεται ότι 63χρονος έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για απάτη. Συνελήφθη σε χωριό της Θάσου ένας 24χρονος αλλοδαπός υπήκοος Βουλγαρίας, κατηγορούμενος για παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία και κατοχή κροτίδων. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη, διότι ενώ βρισκόταν σε μπαρ ξενοδοχείου σε χωριό της Θάσου, μετά από λογομαχία με τον 30χρονο ιδιοκτήτη του, πυροβόλησε εντός αυτού με πιστόλι κρότου. Στο προάβλιο χώρο και πλησίον του ξενοδοχείου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το παραπάνω πιστόλι, μία γεμιστήρα, μία θήκη, καθώς και τον μπουφάν του 24χρονου, το οποίο περιείχε τρεις κροτίδες. Επίσης, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν επίσης 15 φυσίγγια κρότου, τα οποία και κατασχέθηκαν. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Θάσου. Συνελήφθησαν σε χωριό της Αλεξανδρούπολης από αστυνομικούς τρία άτομα, ένας 50χρονος αλλοδαπός υπήκοος Βουλγαρίας και δύο Έλληνες ηλικίες 33 και 22 ετών, κατηγορούμενοι για λαθρεμπόριο διαφόρων εξαρτημάτων φωτογραφικών μηχανών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δράστες να μεταφορτώνουν διάφορα εξαρτήματα φωτογραφικών μηχανών από το όχημα τύπου βαν με βουλγάρικες πινακίδες που οδηγούσε ο 50χρονος σε καρότσα μεταφοράς και στο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι άλλοι δύο δράστες, για τα οποία δεν κατήχαν τα απαιτούμενα παραστατικά. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.554 εξαρτήματα φωτογραφικών μηχανών, ημάντες, θήκες, βάσεις, φορτιστές, καλώδια, μπαταρίες. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.